αυτό. Αν το βάφτιζα χειμώνα, θα το έπαιρνα βαφτιστικό. Είναι καταπληκτικό. Εντάξει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα, είναι πολύ απαλό. Δείτε και είναι τη παστέλ. Φόδρα. Δείτε και τη φόδρα, δείτε τη λεπτομέρεια. Και αυτό είναι, σας το λέω για να ξέρετε κι εσείς που έχετε είναι κοριτσάκια. Είναι 80 έως, τι λέει, 80 εκατοστά έως. Είναι, ναι, είναι το 12 μηνών για ενός έτους. Εντάξει, κοιτάξτε, είναι η σειρά μην τα παίρνει τσιμα-τσιμα. Εμένα το παιδί μου είναι 7 μηνών. Και δεν το λες και γεματούλικο. Από αλλά 6 έως 36 μηνών μπορεί. Για να περάσουμε έναν ωραίο χειμώνα, να μην σκεφτόμαστε ότι όχι, έφυγε ο Νοέμβρη, θα τη κάνει το Δεκέμβρη, θα τη μπει το Γενάρη, θα βγει το Φλεβάρι. Πάντα τα παίρνουμε λίγο μεγαλύτερα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχετε πάθει πλάκα. Και εγώ θα το φόραγα. Σε μεγάλο το κόβετε. Για ωραίο σένα, πατρόν. Ειδικά ναι. Το πολύ ωραίο πατρόν. Καταπληκτικό. Σου λέω τρελάθηκα μόλις το είδα. Κοιτάξτε λεπτομέρειες. Κοίτα τα φιωγκάκια το τι όμορφα που είναι. Καλά. Το γύρω-γύρω εδώ πέρα αυτό εδώ. Αυτές οι λεπτομέρειες ρε, είναι που κάνουν τη διαφορά. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα έχεις βαφτίσει ένα παιδάκι, λέμε, και έρχονται Χριστούγεννα, θα το πάρεις ένα δώρο. Αυτό τώρα πες μου. Δεν τζακίζει κόκαλα. Δεν θα το δει η μάνα και θα πέσει κάτω, θα πει μπράβο, ρε, εσύ, τα αγαπάει το παιδί μου. Τα αγαπάει το παιδί. Το πήραμε μου. Λίγο μεγαλύτερο. Όχι, καλά κάνατε. Για γιατί να το βάλει το χειμώνα σε grand εμφανίσεις. Χειμώνα, αγάπη μου, εδώ χειμώνα, δυστυχώς, επειδή ξεκινάει αργά, φτάνει μέχρι τον Απρίλιο, κρυώνουμε. Κρυώνουμε, πέφτουν χιόνια το Μάρτι. Πλάκα μας κάνεις. Ωραιότατο. Μη σου πω ότι δεν θα το βάλω τώρα, να το βάλει στα γενέθλιά της, να το ευχαριστηθώ, να βγάλω ωραίες φωτογραφίες. Πάρα μας πολύ χαρά. Αλίμονο, θα σας στείλω και φωτογραφίες μόνο για εσάς να τη δείτε εννοώ. Εντάξει, λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Γιατί δεν μου φέρετε και τέτοια μπεμπεδάκια να δείξουμε. Εγώ είδα το δικό μου και τρελάθηκα.